να σας υπενθυμίσω ότι σας έχει έρθει πρόσκληση για τις 5 Δωδεκάτου στις 6 ώρα πριν από το Συμβούλιο, γιατί έχουμε συζήτηση για το Μένανδρο, έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ναι, για τις 5 έχει έρθει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί οφείλουμε να έχουμε συγκεκριμένο διάστημα από την ημερομηνία της πρόσκλησης ως την ημερομηνία που θα συζητηθεί το σχετικό θέμα. Σας το υπενθυμίζω, αν και θα σας πάρουμε τηλέφωνο και τότε. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, εντύπου και ηλεκτρονικού, κυρίες και κύριοι παρακολουθητές της σημερινής συνεδρίασης. Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα για την αυτοδιοίκηση και δεν είναι από τις καλύτερες. Υπάρχει μία συντονισμένη επίθεση τις τελευταίες 2-3 μέρες και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο και την πορεία της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν το 5% που διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση ως το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού κράτους που είναι το χρέος. Κάποιοι θέλουν να βάζουν συλλήφδιν όλους στο στόχαστρο, όταν είναι γνωστό ότι σε κάθε ομάδα πληθυσμού, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι αιρετοί, είτε είναι οτιδήποτε, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν γίνει υπερβάσεις και παρανομίες. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτό που υπόθηκε σήμερα το πρωί ως ένας χώρος που είναι εκολαπτήριο παρανομιών. Αυτό είναι παράδοξο. Ερχόμαστε εδώ, ο καθένας από το σπίτι του, από τη δουλειά του, από το επάγγελμά του, για να προσφέρουμε στα κοινά. Δεν θα απαξιωθεί άλλο αυτός ο ρόλος. Έχουμε υποστεί περικοπές και δεν έχουμε βγάλει άχνα. Έχουμε επιβαρυνθεί με πάρα πολλά βάρη. Παίρνουμε όλη την δυσαρέσκεια του κόσμου έναντι της οικονομικής κρίσης επάνω μας, η αιρετή συνολικά, δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου εδώ, γιατί πρώτα θα δει το Δημοτικό Σύμβουλο, το Τοπικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο Πολίτης και θα ξεσπάσει και μετά θα πάει στο Βουλευτή και στον Υπουργό. Και παρόλα αυτά συνεχίζει αυτή η επίθεση. Ούτε διαφθορείο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε είναι χώρος που ερχόμαστε εδώ για να λύσουμε άλλα θέματα, παρά μόνο για το καλό του τόπου. Είναι γνωστό ότι σε αυτή την περίοδο που το καράβι τρέμει, κάποιοι πετάνε από εδώ και από εκεί ό,τι βρίσκουν για να απαλλαγούν οι ίδιοι από πάνω τους. Και σε αυτή τη θέση γίνεται μία επίθεση συντονισμένη στην αυτοδιοίκηση. Την Τετάρτη θα γίνει έκτακτη συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, όπου θα δώσουμε απαντήσεις ως μεγαλύτερη ένωση Δήμων. Ενώ συνεδρίου που θα γίνει πιθανότατα στις 7 Δεκεμβρίου, τη ΣΚΕΔΕ. Όποιος μπορεί, ας το παρακολουθήσει. Την Τετάρτη θα είναι στο Τιτάνια. Εκεί θα δοθούν όλες οι απαντήσεις. Δεν θέλω να πω λίγο περισσότερο σε αυτό. Να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ολοκληρώθηκε την Κυριακή η διανομή των κάδων, των καφέ κάδων, των δημοτικών καφέ κάδων για την κομποστοποίηση και ότι ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που μέσω του προγράμματος LIFE, που είναι χρηματοδοτούμενο 100%, δημιουργεί ρεύμα οργανικών οικιακών απορριμμάτων για κομποστοποίηση. Είναι ένα αίτημα πάρα πολλών πολιτών σε όλη την Ελλάδα ότι δεν είχε μπει με αυτόν τον τρόπο. Καταφέραμε μέσω του προγράμματος LIFE μαζί με το Δήμο Αθηναίων να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα και 4.000 συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα και ελπίζω να ανταποκριθούν στο να κάνουν και τρίτο διαχωρισμό των απορριμμάτων. Όμως, αν δεν γίνει αυτός ο διαχωρισμός των απορριμμάτων, δεν μπορεί να μιλάμε
ότι θα γίνει διαχείριση των αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων των οικιακών, σωστή. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε χωματερές εκεί που δεν έχουμε χυτά, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε χυτά εκεί που θα έχουμε εργοστάσια επεξεργασίας. Άρα, το πρώτο βήμα έγινε. Οι 4.000 συμπολίτες μας πρέπει να βάλουν πάνω από την καθημερινή συνήθεια το περιβαλλοντολογικό κόστος για το οποίο δεν θα επιβαρύνουν αυτοί οι ίδιοι άλλο τον πλανήτη και δεν προκειμένου την Αττική και να το εφαρμόσουν. Θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες και σε ένα μήνα περίπου θα μπει και ο Δήμος Αθηναίων με το δικό του κομμάτι. Σήμερα ψηφίστηκε, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις», οι οποίες έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε η χώρα μας με τους δανειστές της. Μέσα σε αυτό αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και αρμοδιότητες των Δήμων. Είναι αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Όποιος δεν τηρεί τον προϋπολογισμό του, όποιος δεν ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του, δίνεται προθεσμία 3 μηνών για να το κάνει αυτό με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου που συστάθηκε ήδη σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και από εκεί και πέρα, αν και πάλι το δεύτερο τρίμηνο δεν παρακολουθήσει, θα υπάρχει επιτροπία. Μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα προβλήματα που είναι τόσο πολλά και συσσωρευμένα όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πολύ δύσκολο να λυθούν μέσα σε ένα τρίμηνο και ένα εξάμηνο. Και έχοντας από πάνω όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε το τελευταίο διάστημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα μεγάλα κανάλια, τις μεγάλες εφημερίδες. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τη συνεδρία στη ΣΠΕΔΑ και το συνέδριο της ΚΕΔΕ και θα είμαστε αλληλέγγυοι κινητοποιήσεις με ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Παράλληλα όμως, θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεπείς με αυτά που θα ψηφίσουμε και με τη διοίκηση που θα κάνουμε, ούτως ώστε ο Δήμος μας να μην μπει σε καμία τέτοια διαδικασία. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι σε εσάς και όχι στον κόσμο μας παρακολουθεί, εάν ο Δήμος δεν τηρεί την νομοθεσία και ο προϋπολογισμός του είναι ελλειμματικός, θα πρέπει τότε να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο, το ποσοστό, το συντελεστή επί του ΤΑΠ και ό,τι άλλο δύναται, τραπεζοκαθίσματα κλπ, για να μπορέσει να τον ισοσκελίσει. Άρα, μία τυχόν κακή δική μας διαχείριση των Δήμων θα έχει σαν συνέπεια να θίγονται οι πολίτες του ίδιου του Δήμου. Προσοχή λοιπόν μεγάλο, οικονομία στις δαπάνες και όσο το δυνατόν περισσότερη ίσπραξη των εσόδων. Σήμερα επίσης εξέπνευσε και προθεσμία για να δώσουν οι Δήμοι τις λίστες με το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο τίθεται προς διαθεσιμότητα και μπαίνει στο πρόγραμμα κινητικότητας μέσα στο δημόσιο. Αφορά μόνο προσωπικό το οποίο είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους λογιστικού, οικονομικού και διοικητικών γραμματέων. Από τα στοιχεία τα οποία μου έδωσε σήμερα η υπηρεσία και με βάση τον αριθμό τον οποίο έχουμε, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ ΙΔΑΚ στο Δήμο, ο οποίος τίθεται σε αυτό το καθεστώς. Έχουμε 34 υπαλλήλους με το πρώτο κριτήριο, άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι, 112 για το δεύτερο, δηλαδή το συνολικό αριθμό, το 34 υπάλληλοι είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ ΙΔΑΚ που καταλαμβάνουν από τις διατάξεις του νόμου. Είναι πάνω από 10, και γι' αυτό θα συμπεριλαμβανόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και 3 εξαιρέσεις. Ο συνολικός αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων είναι 112 άτομα, διοικητικού, διοικητικού λογιστικού, διοικητικού οικονομικού, διοικητικών γραμματέων, εξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης. Και ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού, που πολλοί ρωτάτε ποιο είναι το τακτικό προσωπικό του Δήμου, είναι 543 άτομα. Επειδή
και τα τρία κριτήρια δεν υπάρχουν σωρευτικά, γι' αυτό το λόγο δεν στέλνουμε κανέναν. Ναι, ναι, σωρευτικά, όπως λέει ο Εγκύκλειος. Η εφεδρία. Αυτό ήταν, κύριε Βάρσο, αυτό. Η ναι, ναι, δεν είναι εφεδρία, είναι διαθεσιμότητα. Αυτό ήταν σήμερα. Άρα, λοιπόν, το έγγραφο το οποίο το έστειλε το απόγευμα με email η κυρία η προϊσταμένη του διοικητικού είναι αυτό που σας έδωσα προηγουμένως στα στοιχεία και δεν υπάρχει κανένα. Και επίσης θα θέλω να δώσω και μια διευκρίνηση στην εφημερίδα Κηφισιά που βρίσκεται εδώ. Επειδή την Τετάρτη έγινε μια συνάντηση μεταξύ των στελεχών της παράταξής μου που είμαι επικεφαλής και έχω αυτή την τιμή στην οποία ήταν μόνο τα μέλη που απέκτηζαν το ψηφοδέλτιο, συζητήσαμε μέσα διάφορα πράγματα και τα μεγάλα αυτιά της εφημερίδας, όπως έγραψε, διαπίστωσαν ένα στρουθοκαμιλισμό σαν αφορά τις καταγγελίες που έκανα για τη διαφθορά. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την εφημερίδα που σήμερα με ακούει και με μικρά και με μεγάλα αυτιά, όποιο στοιχείο έχει, είτε ο Δήμαρχος, είτε Δημοτικός Σύμβουλος, είτε Δημοτικός Υπάλληλος, έχει υποψία διαφθοράς και μόνο να τον καταγγείλει δημόσια. Διαφορετικά, βάζει και, εκείνη η εφημερίδα νερό στο μήλο, αυτό που κάνουν τα μεγάλα κανάλια που κατακρίνουμε, το Μέγκα και τα υπόλοιπα. Αυτοί δηλαδή που έχουν πάρει εργολαβία σήμερα να θίξουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Ναι, πέστε για να μπούμε στην ημερήσια διάταξη μετά. Ναι. Αν είδατε στα κανάλια, η Λαμία, η Καρδίτσα, άλλη δήμη να μου, σήμερα βράζει όλος ο κόσμος. Και δεν βράζει, είναι καθαρά απροσανατολισμός. Δεν ασχολούνται τα κανάλια με αυτούς που έβγαλε προχτές η Ρία, τα 10 ονόματα που κλέψανε και έχουν βγάλει λεπτά στο εξωτερικό και είναι πολύ γνωστά ονόματα, ασχολείται με τους Δήμους και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ασχολείται με τις 3.000 αυτοκτονίες που έχουν αυτοκτονήσει 3.000 άνθρωποι. Κουβέντα. Και αν είδατε στην Ισπανία, 2 αυτοκτονήσανε και άλλαξε ο νόμος. Εδώ έχουν αυτοκτονήσει 3.000 και κάνουν ότι δεν βλέπουν κανένα, τίποτα. Δεν έχει πάρει είδηση κανείς τίποτα. 3.000 και έχουμε περάσει. Πάμε για τις 4. Η Ρία έβγαλε 12 ονόματα. Έχει γίνει η Ελλάδα πειραματόζω, όπως βλέπετε. 8 θα... κύριε Βάρσο, 7 και 1. 8. 8. Ναι, 8, 8, 8. Παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, σήμερα κανένα Δήμο δεν λειτουργεί. Εγώ απορώ πως κάναμε συμβούλιο. Όχι μόνο δεν έπρεπε να κάνουμε συμβούλιο, έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε, αλλά πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα. Μην βλέπετε ότι εμείς τα έχουμε καταφέρει και ο Δήμος μας βρίσκεται σε σωστό δρόμο και δεν έχουμε προβλήματα. Και εμείς θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Θυμηθείτε το. Και η λίστα που διάβασε ο Δήμαρχος και το έγγραφο που έστειλε η υπηρεσία, θα δείτε ότι θα ανατραπεί. Θυμηθείτε το. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Θα δείτε ότι θα έχουμε ανατροπή. Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν έχει χάσει τελείως τον έλεγχο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, μπαίνουμε στην ημερήσια. Την Τετάρτη μπορείτε να έρθετε να πάρετε το λόγο στην πέρα. Θέλετε. Χαρά θα είναι. Έχουν προσέλθει η Λιαπάκη, Σκορδίλης, Ψυχόπεδας και Πιτίδου. Κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε, έχω ένα έκτακτο θέμα. Ορίστε. Ναι, σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια προσωπική εικόνα. Το κομμάτι, το ιδιοκτησία της ΔΕΗ, που είναι δίπλα από το σταθμό, έχει γίνει χωματερή από τους περαστικούς, είτε πάνε για το τρένο, είτε φεύγουν από το τρένο. Στον δρόμο υπάρχουν κάδοι, όπως υπάρχουν και απέναντι στο Θανόπουλο. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια αυστηρή επιστολή στη ΔΕΗ, γιατί είναι η ιδιοκτησία της, να καθαρίσει αύριο κιόλας το χώρο αυτό. Είναι γεμάτο από καθαρισίες, από κουτάκια, από αναψυκτικά, από τυρόπιτα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα γίνει επικοινωνία, κύριε Διονυσιώτη. Λοιπόν,
Στις 27 Εβδόμου είχαμε πάρει μία απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα εφαρμογής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια. Ήρθε λοιπόν ένα έγγραφο σήμερα, απλώς για την πληροφορία του πράγματος, το οποίο πρέπει να κάνουμε ορθή επανάληψη και θα ήθελα να γνωρίζετε σε τι θα κάνουμε ορθή επανάληψη. Αφενός μεν ότι θα εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο να υπογράψει τα σχετικά όταν χρηματοδοτηθούμε και αφετέρου ρητός οφείλαμε να αναφέρουμε ποια σχολεία και από ποια δημοτική ενότητα μετέχουν στο πρόγραμμα. Γιατί τότε είχαμε πει όσα σχολεία πληρούν τους όρους. Θέλετε να σας διαβάσω τα σχολεία τα οποία πληρούν τους όρους. Δημοτική ενότητα Κηφισιάς, 4ο, 7ο, 8ο δημοτικό και 1ο γυμνάσιο Λύκειο. Δημοτική ενότητα Ερυθρέας, 2ο δημοτικό και 2ο γυμνάσιο. Δημοτική ενότητα... Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν, ομόφωνα το συζητούμε και ομόφωνα το πρώτο θέμα. Έχετε δίκιο. Δεύτερο δημοτικό και γυμνάσιο. Ναι, ήταν το δύο μπροστά και το δεύτερο διαβασίμα. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Και εξοδότηση στο Δήμαρχο. Στο Δήμαρχο, ναι. Πάντα το κάνουμε αυτό, αλλά τότε δεν είναι. Πρέπει να απόφαση. Ναι. Θέμα λήψη απόφασης επί της αριθμών 6-15 του 12 απόφασης της Επιτροπής που αφορά την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ίδρυυσης. Κυρία Πρόεδρε. Ένα 368.750. 313.247 ευρώ, δαπάνες ίδρυυσης. Έργα και μελέτες που λέει αναλυτικά αναφέρονται και έχουν ως εξής. Επέκταση δικτύου ίδρυυσης 60.000 ευρώ. Υπάρχει το άλλο 72.000 ευρώ. Κύριε Δημάκη. Ναι. Κύριε Δημάκη, η εξήγηση που έρχεται στο εδώ μιλάει για 1.368.750. Κύριε Κοσμά, είναι το ποσό που θα γραφτεί στον προϋπολογισμό ως έσοδα ιδρύσεως. Ναι, δηλαδή... Είπαμε, είναι πως είναι πρωτού αρχίσει η συζήτηση, κάνω διαφημιστικό, γιατί έχω δύο εισηγήσεις. Απλά τα πω. Δεν ξέρω τι εισήγηση έχετε. Εμείς έχουμε μία εισήγηση που μας έστειλε η υπηρεσία, άρα πρέπει να την έχετε απάντητα. Έγιναν κάποιες διορθώσεις με βάση την εισήγηση που είχε στην οικονομική. Και εδώ είναι η απόφαση οικονομικής. Ναι, είναι λιγότερο από ό,τι ήταν αυτό που λέτε εσείς. Ναι, το 1.379 ακολουθούμε δηλαδή. 1.368.750. Είναι εισαγή στην οικονομική. Λοιπόν. 1.379 είναι οι δαπάνες. Έχετε δίκιο κύριε Δημάκη, 1.379.111. Λοιπόν, το τιμολόγιο παραμένει το ίδιο. Δεν υπάρχει αύξηση. Υπάρχει μία μόνο αλλαγή. Επειδή από εδώ και στο εξής, με βάση σχετική απόφαση που υπάρχει και εντολή, το πάγιο, αυτό που λέμε πάγιο, δηλαδή που είναι η τριμηνιαία κατανάλωση, ανεξάρτητα την κατανάλωση, η ελάχιστη, γίνεται 5 ευρώ, που σημαίνει 1,67 ευρώ το μήνα. Ναι, είναι μόνο για όσους έχουν ίδρυυση από το δημοτικό νερό, σιγά ιδρέα. Και όσοι έχουν από αυτό. Δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή στο τιμολόγιο. Το κρατάμε στα ίδια επίπεδα. Κυρία Μουσάκη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δεν έχω μπροστά μου βέβαια την εισηγήση, αλλά έχω σημειώσει ότι στη οικογένεια με 5 προστατευόμενα μέλη από 51 έως 60 κυβικά έχουμε 0,61 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε, δεν...
Σε οικογένεια με 5 προστατευόμενα παιδιά. Μέλη. Όχι, παιδιά, γράφει. Έστω παιδιά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι, έχει. Γιατί προστατευόμενο είναι παιδιά. Ναι. Είναι, μια τριμηνιαία κατανάλωση από 0 έως 50 κυβικά είναι 0,48 το κυβικό. Και η τριμηνιαία κατανάλωση από 51 έως 60 κυβικά είναι 0,61 το κυβικό. Ναι, γιατί να μην γίνει 0,55, να μην πάει στην προηγούμενη σκάλα. Αυτό ρώτησα. Όπως είναι και λίγο πιο πάνω. Ναι, δεκτό. Έχει ρίξει. Δεκτό. 0,55 λοιπόν. Για τα επόμενα 10 κυβικά. Λοιπόν, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο θέμα. Προσήλθε ο κύριος Βαράκης. Θέμα δεύτερο, λήψη απόφαση επί της παρισμών 6-16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης Ιούλιο-Σεπτέμβριος αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, θα διαβάσω την τριμηνιαία, αλλά αυτό που επίσης αξίζει να σας πω είναι το εννιάμηνο, που έχει φτάσει δηλαδή η εξέλιξη του προϋπολογισμού το εννιάμηνο. Γιατί σήμερα εγκρίνουμε την τρίτη τριμηνιαία, που είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Λοιπόν, τα τακτικά μας έσοδα στο διαμορφωθέντα προϋπολογισμό για το σύνολο του έτους είναι 38.890.179 ευρώ. Αυτό που ψηφίζουμε σήμερα είναι βεβαιωθέντα 9.540.954 ευρώ και εισφραχθέντα 9.206.343 ευρώ. Στο σύνολο του έτους, στους 9 πρώτους μήνες, τα βεβαιωθέντα είναι 22.915.212 και τα εισπραχθέντα 21.554.582. Το σύνολο των εσόδων του Σεπτεμβρίου, του τριμήνου, είναι 11.947.566 και εισπραχθέντα 12.062.450. Ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού, δηλαδή τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα, έσοδα από προηγούμενα οικονομικά έτη, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά έτη, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και το χρηματικό υπόλοιπο του έτους, ο προϋπολογισμός μας έχει φτάσει με τις αναμορφώσεις της προς τα κάτω, 76.829.704 και από αυτά έχουν βεβαιωθεί το 9 μηνό, 58.769.215, ενώ έχουν εισπραχθεί 35.362.136. Όσον αφορά τα έξοδα. Για το τρίμηνο που ψηφίζουμε σήμερα, έχουν δεσμευτεί αυτό το τρίμηνο 4.689.192 με τις πράξεις και αυτές που παίρνουν το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως αυτές που γράφω εγώ. Τα τιμολογηθέντα για αυτό το τρίμηνο είναι 11.573.326, τα ενταλματοποιηθέντα 11.761.987 και τα πληρωθέντα 10.968.767 το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου. Στο σύνολο του 9 μήνου, οι δαπάνες μας που έχουν δεσμευτεί ποσό 66.453.176 από τα 76 μήνων προβολογισμός 829, έχουν τιμολογηθεί 44.617.391, έχουν ενταλματοποιηθεί 37.334.661 και έχουν πληρωθεί 33.637.655. Αυτή είναι η ανάλυση. Με βάση τα στοιχεία των δύο πρώτων εξαμήνων, δηλαδή
του δύο πρώτων τριμήνων του εξαμήνου του 12 έχει ζητήσει ο Δήμος μας και αφού έχει ελεγχθεί σχετικά να εισπράξει από τα χρήματα που θα δώσει το κράτος ως ληξιπρόθεσμες οφειλές 4 εκατομμύρια. Ζητήθηκαν πάλι κάποια πρόσθετα στοιχεία διευθυνιστικά. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορέσουμε να τα πάρουμε και θα πληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή είναι η σύγκριση, όποιος θέλει παρατηρήσει. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ομόφωνα κύριε συνάδελφοι, το δεύτερο θέμα. Σας δίνω και τους τρεις λιμακοί και τους τρεις τώρα. Ένα ναι, έχω εγώ. Ναι, εντάξει. Σας δίνω το τρίμηνο, το εννιάμηνο, όπως διαβάζετε. Και αν θέλετε το προστάμενο, όπως συζητήσαμε για την έκθεση. Θέμα τρίτο. Εισήγηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, πολεοδομικές ενότητες Αδάμες Πελοποννησίων και Αδάμες. Α, Πελοποννησίων και Αδάμες και Γράμμος Φίνικας. Λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, αυτό το περάσαμε επιτροπή και όταν λέω είναι σαν διαβάσεις. Λοιπόν. Περιμένω. Επόμενο πάλι το ίδιο. Να πάμε στο αποφασίσιο μόνο, στο διατάφτα. Παραπέμπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται για το θέμα της κατάργησης του πολεοδομικού κέντρου, όμικρον ΤΑΦ 1014-15-16, στην ΠΕ13, οικισμός Γράμμος, ναι, οικισμός Γράμμος Φίνικας, αφενός να συναχθεί από την υπηρεσία η σχετική πρόταση για να υποβληθεί αρμοδίως προς έγκριση εντός εξαμήνου. Προσφύγια και η κυρία Συνοδεινού. Μα έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αφτάσιο, αφού καλυστήρια, θα μας φτιάξει, κυρία Πρόεδρε, δεν μας το λέγατε. Λοιπόν. Κύριε συνάδελφοι, συνεχίζω. Αφενός να συνταχθεί από την υπηρεσία η σχετική πρόταση για να υποβληθεί αρμοδίως προς έγκριση εντός εξαμήνου και αφετέρου να υποβληθεί από τώρα έτοιμα αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών για διάστημα ενός έτους στα όμικρον ΤΑΦ 14-15-16 πλην των χρήσεων που ισχύουν σε ολόκληρη την πολεοδομική ενότητα 13 ήτη κατοικία, κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και θρησκευτικοί χώροι. Β. Για το θέμα των χρήσεων όρων δόμησης στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα, το 477, 76, 74, 88, 92, 4 εννοείται, 96, 5, 29, 28, 48, 58, 57, 59 και 91, που έχουν οικόπεδα με πρόσωπο παράπλευρο της Εθνικής, ως επίσης και τα όμικρον ΤΑΦ 491, 530, 580, να ισχύσουν οι χρήσεις όροι δόμησης που προβλέπονται σε όλη τη συνοικία, δηλαδή συντελεστής δόμησης 060 και χρήσεις κατοικία, κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις μεταγνώμης Δημοτικού Συμβουλίου, θρησκευτικοί χώροι, παιδικές χαρές, τροποποιημένων των προεδρικών διαταγμάτων ΦΕΚ 142-193 και ΦΕΚ 121 του 2011, όπως απαιτείται.
Λοιπόν, εγώ την ανάγνωση τελείωσα. Εσείς. Θέλει τίποτα να συμπληρώσει. Δύο πράγματα, ναι. Μόνο για τους συναδέλφους. Γιατί κάποιοι εδώ το ξέρουν, επειδή παρακολούσαν μία ώρα τουλάχιστον συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα τρία οικοδομικά τετράγωνα που είναι στην περιοχή Γράμμος Φοίνικας, αυτά που έδειξα πρώτα. Κύριε Νομπιλάκη, βοηθήστε μας. Αυτά. Ζητάμε τώρα μόνο την αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών για οτιδήποτε άλλες χρήσεις πριν αυτές τις χρήσεις που δικαιούνται το σύνολο της οικοδομικής ενότητας, δηλαδή κατοικία κλπ. Για τα δε υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα των αδαμών που είναι στον άλλο χάρτη, ζητάμε για όσα είναι με κίτρινο χρώμα να πάρουν το συντελεστή που έχουν το σύνολο της περιοχής των αδαμών, αλλά με χρήση αποκλειστικά και μόνο κατοικίας, όπως είναι το σύνολο. Ενώ τα ροζ, επειδή εφάπτονται στον άξονα της Εθνικής Οδού, είτε είναι ακριβώς επάνω, είτε είναι οικόπεδα από το οικοδομικό τετράγωνο, τα οποία βλέπουν την Εθνική Οδό, μόνο για αυτά να είναι οι άλλες χρήσεις, οι εμπορικές, οι επαγγελματικές κλπ. Αυτή ήταν μια εισήγηση που μας ήρθε από το Σύλλογο Κηφισό. Παρευρίσκονται όπως και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εδώ ο κύριος Κυριαζόπουλος και ο κύριος Νομπιλάκης, γνωστοί και οι δύο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κυρία Πρόεδρε, αν το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ας δώσουν και εκείνη μια τοπική τοποθέτηση. Εγώ είμαι υπέρ της εισήγησης, την έχω ψηφίσει και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που πήγε ομόφωνα. Λοιπόν, ποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις? Η κυρία Μουστάκη. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, η κυρία Μουστάκη. Έχω δικαίωμα, πέστε στον κύριο Σιδέρη ότι έχω δικαίωμα, παρόλο που είμαι στην Επιτροπή, μην απαντάτε. Να πω την άποψη. Δεν σας είπε τίποτα, εκτός μικροφόνου. Να είμαι στην Επιτροπή να μην μιλήσω. Λοιπόν αυτό σας είπε. Δεν μπορεί να σας αφαιρέσει κανείς το λόγο. Λοιπόν, το ξέρω. Λοιπόν, να σταματήσει και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι να ζητάμε συντελεστή 0,5 στο μισό οικοδομικό τετράγωνο και 0,6 στο επόμενο, δηλαδή ισχύει 0,5 σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, και ζητάμε 0,6 στο υπόλοιπο. Πρότασή μου είναι να πάει όλο 0,6, δηλαδή και σε αυτά που είναι καταστήματα. Γιατί δεν θα μας το δώσουν? Τη χρήση μπορεί να την πάρει ένα οικοδομικό τετράγωνο, αλλά το συντελεστή θεωρώ ότι δεν μπορεί. Δεν θα μας το δώσουν. Δηλαδή, νομίζω πως όλο πρέπει να πάει στο 0,6. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν θα περάσει. Ευχαριστώ. Η πρόταση είναι 0,5 το ροζ και επαγγελματικά, 0,6 το κίτρινο, όπου κίτρινο δηλαδή, και αρνητική κατοικία. Έτσι να προστατεύσουμε. Λοιπόν, η κυρία Κοσμά. Εγώ θέλω μία διαβεβαίωση, αν η ιστορία είναι με τα προβαλλόμενα, η παλιά ιστορία που ξέρουμε, με τη ζήση, ναι, τη Ροδούλα που μου είπε ο Ηλίας τώρα, και μία διαβεβαίωση ότι στα οικοδομικά τετράγωνα το 74, 76, 77 δεν γίνεται εξαίρεση οικοπαίδων που δεν έχουν πρόσωπο. Ακριβώς, ότι υπάρχει ένα κτηματολογικό διάγραμμα που τέλος πάντων το έχουμε λάβει υπόψη και καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Κύριε Νομπιλάκη, σε μικρόφωνο. Καθίστε δίπλα στην κυρία Κοσμά. Ποιος? Θέλει κάτι να πει και ο κύριος Βάρδας, να το ακούσουμε και μετά να μιλήσετε. Κύριε Βάρδα. Λοιπόν, εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό που πρότεινε η κυρία Μουστάκη. Πιστεύω ότι όταν οι χρήσεις αυξάνουν και γίνονται εμπορικές, έχουμε μια σοβαρή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Η μείωση του συντελεστού στο 0,5 είναι εποφελία της ευρύτερης περιοχής της πόλεως. Δηλαδή, δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από θα τους δώσουμε τη χρήση, να έχουμε και συντελεστή μεγαλύτερο. Όσο πιο χαμηλός είναι ο συντελεστής, τόσο η επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή της κατοικίας θα είναι μειωμένη. Άρα λοιπόν για μένα η πρόταση της κυρίας Μουστάκη δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Πρέπει να γίνει δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως έχει έρθει στο Υποδημοτικό Συμβούλιο.
Ο κύριος Βάρσος. Κυρία Πρόεδρε, πήραμε μία ομόφωνη απόφαση αφού το εξαντλήσαμε το θέμα και με το Σύλλογο. Και όπως ξέρετε βρισκόμαστε σε μια χώρα που αντί να δημιουργεί βιομηχανίες για την ανεργία και για την ανάπτυξη, δημιουργεί συνέχεια διατάγματα. Ξέρετε ότι έχουμε 10 διατάγματα. Το ποιά είναι το διάταγμα των αξώνων, το ποιά είναι το διάταγμα του Γράμμου Φίνικα, το ποιά είναι το διάταγμα των Πελοποννησίων και ούτω καθεξής, το ποιά είναι το γενικό πολεοδομικό. Λοιπόν, είπαμε την πρόταση έτσι που να εναρμονιστούμε τουλάχιστον και με τα άλλα διατάγματα που μπορεί να προχωρήσει η πρόταση και να έχουμε την τροποποίηση. Γιατί θα γίνει τροποποίηση εκεί, θα γίνει τροποποίηση στο Γράμμο Φίνικα, στα 3 οικοδομικά τετράγωνα που προτείνονται για εμπορική χρήση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει κάπου να είμαστε συντονισμένοι που να μην έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει όπως πάει η εισήγηση και αν χρειαστεί κάποιες διορθώσεις σε αυτά, βλέπουμε στην πορεία το ίδιο το Υπουργείο θα μας στείλει πίσω επιστολή που θα λέει κάπου κάτι πάσχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαράγης. Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Είδα τώρα, γιατί μόλις ήρθα, είδα ένα οικοπεδάκι που είναι στο κόκκινο. Μου είπαν ότι είναι, θα το δείξω τώρα, ότι είναι κατά παρέκκληση. Προτείνω λοιπόν η χρήση να είναι μέχρι βάθος ενός αρτίου οικοπέδου. Να πω ποιο είναι το οικοπεδάκι, να το δείξω. Ευχαριστώ. Καταρχήν, όπως γνωρίζει και η κυρία, όλοι όσοι είναι εδώ με τα πολεοδομικά, το διάταγμα λέει τα οικόπεδα οσίχαν με την 26η Δευτέρου του 1993. Απαγορεύεται η συνένωση. Αυτά είναι τα οικόπεδα ιδιοκτησίες. Του Κωνσταντακά, αυτό που είναι το Ράκης Πετράκης έχει υπόλοιπο από πίσω. Το άλλο που είναι το 476 είναι ολόκληρο. Το 474 είναι ολόκληρο. Όπως είναι οι ιδιοκτησίες. Δεν μπορούν να μεταβληθούν. Και το διάταγμα το 121 και το 142 το 93 λένε ρητά να μην μεταβληθούν. Δεν μπορεί να κάνει συνένωση. Έχουν εξαντλήσει το υπόλοιπο. Ωραία. Η κυρία Κοσμά. Ναι, και εσείς. Δύο θέματα θέλω. Το πρώτο, αν υπάρχει θέμα αναδρομικής ισχύως ή μεταβατικών διατάξεων για κάποιους που πιθανώς έχουν χτίσει με το διάταγμα τη ζήση και σήμερα τους δημιουργούμε πρόβλημα με την αλλαγή χρήσης. Εκεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Να γίνει μια πρόταση. Γιατί δεν είναι καλό να δημιουργούμε προβλήματα σε ιδιοκτησίες, έτσι. Και το δεύτερο, όσον αφορά το πολεοδομικό κέντρο και την πρόταση κατάργησης των χρήσεων που γίνεται, υπάρχει ένα ζήτημα, επειδή οι προδιαγραφές πάντα στις μελέτες των πολεοδομικών ενωτήτων προβλέπουν την ίδρυση τοπικού κέντρου και οι μελέτες που έχουν γίνει και έχουν θεωρηθεί σαν πολεοδομικές έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Φοβάμαι, εάν δεν υπάρξει μια ενοποίηση των πολεοδομικών ενωτήτων, δηλαδή των Αδαμών με το Γράμμο Φίνικα, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο τοπικό κέντρο αυτό που υπάρχει ήδη στις Αδάμες και από την περιοχή του Γράμμου Φίνικα και θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση από το υπεχοντέ. Δηλαδή, μήπως πρέπει να προβλεφθεί και μια ενοποίηση των πολεοδομικών ενωτήτων για να καλύψουν με ενιαίο τοπικό κέντρο τις ανάγκες. Λοιπόν, όχι. Κυρία Μουστάκη, τελειώνουμε μαζί σας. Θα μιλήσει ο κύριος Νομπυλάκης και ο στρατηγός, έτσι, να μην επανέλθουμε. Η τοποθέτησή μου παρεξηγήθηκε. Εγώ έχω ψηφίσει αυτό που είπατε. Ομόφωνη ήταν η υπόθεση. Όμως είπα ότι φοβάμαι όταν φτάσει στο Υπουργείο ότι δεν θα το κάνει δεκτό. Και μήπως βρεθούμε. Ναι, αλλά η ερμηνεία που έδωσε ο κύριος Κυριαζόπουλος. Ναι, αλλά φοβάμαι ότι αν δώσουμε δύο συντελεστές στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, δεν θα το δεχτεί το Υπουργείο, θα το γυρίσει πίσω. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Νομπυλάκης. Κυρία, μισό δευτερόλεπτο. Ακόμα και να το γυρίσει. Επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Κυρία Μουστάκη, ακόμα και να το γυρίσει. Να το γυρίσει πίσω το Υπουργείο, θα πάει με τους
πιο ευνοϊκούς όρους, δηλαδή θα πάει με το 0,5 γιατί ποτέ δεν πάει στο μεγαλύτερο. Ναι, εκεί θα πάει. Δεν μπορεί να πάει, δηλαδή και να το γυρίσει πίσω θα πάει, θα παραμείνει στο 0,5. Εντάξει, κύριε Βάρσο. Ο κύριος Ναμπυλάκης, κύριε Βάρσο, εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Όπως καταλάβατε, το θέμα είτε έτσι τελείως έχει συζητηθεί τουλάχιστον 3-4 φορές, κυρία Πρόεδρε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια αδικία που υπήρξε για όπου βλέπετε τα κόκκινα και από πίσω τους τα κίτρινα στα οικοδομικά τετράγωνα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν οικόπεδα στα κίτρινα κομμάτια, ενώ πρέπει να χτίσουν κατοικία ουσιαστικά, ο συντελεστής τους είναι 0,5 και όχι 0,6 όπως είναι όλο το άσπρο όλης της περιοχής της υπόλοιπης. Και ο λόγος είναι γιατί το 1993 ο νομοθέτης έκανε λάθος και είπε στο οικοδομικό τετράγωνο δίνω συντελεστή 0,5, αγνοώντας και ότι οι από πίσω θα χτίσουν κατοικία. Και... Εντάξει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να τους βοηθήσουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και αυτό έχουμε πει αυτή τη στιγμή. Δεν, μία μικρή διευκρίνηση, κυρία Πρόεδρε, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Μέσα σε αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα που υπάρχει αντίστοιχα και τα προβαλλόμενα της Ροδούλα Ζήσης, γιατί το διάταγμα του 1993 δεν τα προέβλεπε έτσι, μετά το 2003 βγήκε το Ροδούλα Ζήσης, το οποίο έβγαλε και τα προβαλλόμενα. Μέσα σε αυτά υπάρχει και εκείνο το οικοδομικό, το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου στο κτήμα Μπόβαλη, το οποίο ο Δήμος έχει καταρχάς αποφασίσει ότι θέλει να κάνει ένα γυροκομείο και δεν το έχουμε συμπεριλάβει μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα. Έτσι. Αυτό κύριε Δήμαρχε έχει μείνει απ' έξω για να μπορεί να πάρει τη χρήση του γυροκομείου το οποίο εμείς ζητάμε. Γιατί αν το βάζαμε και αυτό στην πρόταση, τότε θα μπλοκαριζόταν να γίνει μόνο κατοικία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυριαζόπουλος. Μία διευκρίνηση. Κυρία Κοσμά, καμία επίπτωση δεν υπάρχει, διότι ό,τι είναι υπόλοιπο κίτρινο δεν είναι δομημένο επαγγελματικά. Θέλει να χτίσουν σπίτια. Και όλοι αυτοί επιμένουν, σαν το οικόπεδο που είναι πίσω από τη Ράξη Πετράκη που έχει δύο στρέμματα, δεν το χτίζει σπίτια, περιμένοντας μήπως κάποτε γίνει και αυτός προβαλλόμενος ή έχουν πρόσωπο. Γιατί? Γιατί το άλλο από πίσω που πήρε επαγγελματική στέγη ως προβαλλόμενο πήρε 0,6 τελευταί. Και έχει λοιπόν σάντουιτς αυτός τώρα. 0,6 προβαλλόμενο από πίσω, από αυτόν, 0,5 μπροστά και εκείνος για να τιμωρηθεί πήρε το 0,5. Ένα, αυτό ξεκαθάρισε. Δεύτερον, υπάρχουν οικόπεδα όπως είπα που είναι από πίσω. Δεν έχουμε όμως καμία επίπτωση σε ό,τι αφορά να πούμε διατηρούμενες προϋπάρξεις σχέσεις διατηρούνται. Αυτές τις λέει το 121. Τις έχει ορίσει και έχει τελειώσει. Όχι, να τελειώσει, να τελειώσει. Δεν διακόπτει. Ναι, ναι. Ναι, σε παρακαλώ. Ο μέσος συντελεστής της πολεοδομικής ενότητας από το Γενικό Πολεοδομικό πόσο είναι? 0,5. Ωραία. Ναι, όμως, όταν έκανε το 142 το 93 τον θυμηθήκανε και όταν πήρα εγώ τον Ορσά γιατί έγινε έτσι, όταν κάναν τα προβαλλόμενα το ξεχάσανε. Μάλιστα, δηλαδή δεν μπορούν να επικαλεστούν το 0,5. Τελειώσατε, ο κύριος Παναγιώτου. Ήθελα να πω δύο κουβέντες, όχι για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για το θέμα του συντελεστού, που στον 142 μιλάει για τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπα στους άξονες, έχει συντελεστεί 0,5, στα υπόλοιπα οικόπεδα έχει 0,6. Όχι, 0,6 από τη στιγμή, ναι, τα υπόλοιπα τα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο επί των αξώνων και επειδή η χρήση είναι κατοικία, έχει 0,6 σε αντίθεση με τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται... Ναι. Όχι, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, στα οικόπεδα. Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, στα έχοντα πρόσωπο. Επί των αξώνων,
αυτά έχουν συντελεστεί 0,5, στα δε υπόλοιπα έχει 0,6. Άρα, δεν έχει βάση αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, να πούμε σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο για 0,6, γιατί δεν μπορεί στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο να έχουμε δύο διαφορετικούς συντελεστές. Προς διευκρίνηση, το 142 ας μην ανοίξει. Το εξαντλήσαμε το θέμα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εγώ ομόφωνα, αλλά με την παρατήρηση του θέματος που έβαλα για το πολεοδομικό κέντρο. Δηλαδή, πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Δεν είναι τοπικό, είναι υπερτοπικό. Όχι, τι πιο, του γράμμου Βίτση υπερτοπικό, τοπικό είναι. Υπερτοπικό. Γράμμου Φίνικα για σας. Είναι 30 στρέμματα. Του γράμμου Φίνικα δεν είναι τοπικό. Είναι 30 στρέμματα υπερτοπικό, όταν ήταν για την Τζίμη. Υπερτοπικό είναι. Μάλιστα. Του άρθρου 4. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, το τρίτο. Ομόφωνα. Εξάλλου έχουμε πάρει απόφαση γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς. Είχαμε πάρει στο παρελθόν. Είναι εδώ η κυρία Μαυρογιώργη. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αν χρειαστεί. Λοιπόν, θέμα τέταρτο. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης οδού Ελπίδο σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και μελέτη βελτίωσης διασταυρώσεων της οδού Μαυρομιχάλη με τις οδούς Κύρου, Σποράδων, Μεθόνης και της οδού Καραϊσκάκη με τις οδούς Κύρου και Μεθόνης». Ομόφωνα το θέμα. Ομόφωνο. Θέμα πέμπτο. Ανάκληση αρμοδιότητας από την Μένανδρος Ανώνυμη Εταιρεία. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης για οικονομία κλίμακος των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, επανέρχεται στο Δήμο να εκτελείται η αρμοδιότητα της σύσπραξης των τελών διαφήμισης με βάση τον καθορισμό του συντελεστή τέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά. Δεν κλείνει ο Μένανδρος, δεν χάνει τις άλλες αρμοδιότητες που είχε, δηλαδή την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, αλλά για οικονομία κλίμακος έρχονται πάνω δύο υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί δηλαδή που κάνανε τις καταστάσεις για το τέλος διαφήμισης για να εξυπηρετούν το Δήμο και σε άλλες περιπτώσεις που χρειάζονται. Ανακαλούμε λοιπόν την αρμοδιότητα της σύσπραξης των δημοτικών τελών από το Μένανδρο και θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Ναι. Λοιπόν, το πέμπτο θέμα ομόφωνα. Ναι, η κυρία Κοσμά έχει απορίες. Δεν διαφωνώ. Κύριε Κοσμά, είπα οικονομία κλίμακος. Τέσσερις υπάλληλοι διεύθυνσης εσόδων, του τμήματος εσόδων, για διάφορους λόγους άφησαν το τμήμα τους. Χρειάστηκε να πάρουμε δύο ανθρώπους από το μέλλον. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ, επειδή ξέρουν και την άλλη δουλειά, θα κάνουν εδώ και την άλλη δουλειά. Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Και θέλω να μου το εξηγήσετε. Δεν χάνει τίποτα ο μέλλον εδώ στην ιστορία. Μα του κάνετε ανάκληση αρμοδιότητα. Ναι, αυτό είναι το αρμοδιότητα. Άρα δεν εισπράττει τα δημοτικά τέλη ο μέλλον. Θα εισπράττει μόνο τα τέλη διαφήμιση. Δεν του παίρνουμε τα τέλη διαφήμιση. Τι του παίρνετε? Τα τέλη, τα δημοτικά, όχι την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων. Θυμάστε ότι είναι δύο τα έσοδά του. Δηλαδή, η εκμετάλλευση. Όχι, οι πινακίδες του μέλλον. Παίρνουν το ποσοστό που δίνει ο κάθε διαφημιζόμενος, το οποίο θα το πληρώσει στο Δήμο και το είχαμε χωρίσει στο μένα. Άρα τη συνεχίζει των μαγαζιών. Ναι. Αυτό εννοώ. Όχι τις διαφημιστικές, ούτε τις όχι, ναι, καλά. Το σκοπό του Μενάνδρου δεν τον παίρνουμε από αυτούς. Κατάλαβα. Αλλά παίρνετε τις συνεχίζει των μαγαζιών. Μάλιστα. Αυτό γίνεται για λόγους εφαρμογής νομοθεσίας. Για λόγους οικονομίας κλίμακος του Δήμου. Δηλαδή, χρειάζομαι δύο άτομα προσωπικό. Τα δύο άτομα αυτά έρχονται στο Δήμο και μαζί με τις αρμοδιότητες της άλλης που θα έχουν στο Δήμο θα έχουν και αυτή την ίσπραξη. Με λίγα λόγια, κάνουμε οικονομία προσωπικού. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί η ιστορία του Μενάνδρου είναι μια χαόντης ιστορία, όπου έχουν αποσπαστεί υπάλληλοι
που εννοείται ανήκουν στο Δήμο ή δεν ανήκουν, δεν ξέρω, είναι μία, έχουμε χάσει πια τον μπούζουλα το τι γίνεται εκεί πέρα. Να απαντήσω, Δήμαρχε. Λοιπόν, ο κύριος Νικολέλης. Ο λόγος που γίνεται αυτή η ανάκληση της αρμοδιότητας είναι ότι καταρχήν λόγω της οικονομικής κρίσης αναγκαζόμαστε να κόβουμε τιμολόγια σαν εταιρεία για να ζητάμε τα τέλη διαφήμισης και κανένας να μην πληρώνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από κάπου να βρούμε δανεικά για να πληρώνουμε τους φόρους που θα προκύπτουν και το ΦΠΑ. Με το Δήμο είναι πολύ πιο εύκολο να βεβαιώσεις την απέτησή σου και να εισπραχθεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια σαν βεβαιωμένη απέτηση. Σαν βεβαιωμένη οφειλή, βέβαια για οικονομικούς λόγους, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν πληρώνει ο κόσμος. Οπότε αναγκαστικά τη μεταφέρουμε στο Δήμο μαζί με τους υπαλλήλους, διότι οι υπάλληλοι έχουν καταντήσει να κάνουν στα μαγαζιά, κατά κάποιο τρόπο να το πω λαϊκά, babysitting. Δηλαδή τους παίρνουμε τηλέφωνο, τους παρακαλάμε να μας πληρώσουν, παίρνουμε το OK. Μέχρι να πάρουμε το OK έχει πουληθεί σε μια άλλη εταιρεία, το μαγαζί έχει αλλάξει, έχει κλείσει και αναγκαζόμαστε και είμαστε σε μια έολη και κατάσταση ανοιχτή, η οποία χρειάζεται χρήματα. Για να μην φτάσουμε λοιπόν να πάμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα για να πληρώσουμε τους φόρους, το μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στο Δήμο και οι απαιτήσεις θα εξασφαλιστούν πολύ πιο εύκολα. Είναι, εμείς το έχουμε χωρίσει. Η κυρία Συνοδεινού. Και για τα πρακτικά προσήλθε ο κύριος Νικολέλης. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό. Α, ακούγομαι. Ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό γιατί όταν θέλουμε να πάρουμε ΤΑΠ μετά κλπ. Και χρωστάμε στο Δήμο, έχουμε κάποιες δυσκολίες. Ενώ μπορεί να χρωστάει στο μένανδρο και να μπορεί να παίρνει κάποιες βεβαιώσεις, κάποια ΤΑΠ κτλ. Καταλάβατε. Έχει κάποιες, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η πρόταση του κ. Νικολέλη. Και έχει κάποια, κυρία Κοσμά, έχει κάποια σχέση με τα χρέη που έχουμε στο Δήμο και πρέπει να πάρουμε κάποια χαρτιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ να κάνω, κάνω μία ερώτηση. Αυτό δεν θα έπρεπε να περάσει, εγώ, δεν θα έπρεπε να περάσει από το διοικητικό, από το Συμβούλιο του Μέναβρου. Το Συμβούλιο το έχουμε χωρίσει, όχι ως Γενική Συνέλευση. Α. Ομόφωνα το πέμπτο θέμα. Έκτο, επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφων διαδοχικής ταφής και έγκριση αυτής στους νέους δικαιούχους. Θα το... Εντάξει, 100.000 για ένα λεπτά. Στις 30 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση νέους δικαιούχους τάφων. Την 1η 8 του 12 με αριθμό πρωτοκόλλου 36750, κυρία Παπασταθοπούλου κατέθεσε αίτηση για τον τάφο Β κατηγορίας έναντι του ποσού των 100.000. Εγκρίνεται το ποσό αυτό και πάει στην κυρία. Υπάρχουν ακόμα αδιάθετη τάφη από αυτούς που είχαμε εγκρίνει ότι μπορούμε να διαθέσουμε. Κάποτε γινόταν σκοτωμό. Ομόφωνα το έκτο. Όγδοο θέμα, έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχή. Λήψη απόφαση 7. Επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών ως συνημμένη κατάσταση και επί της εκκίνησης διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Ομόφωνα. Το έκτο. Όγδοο. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής Γράμμου Φοίνικας. Είναι συνολικό ύψος 184 και 3.496. Κατά πλειοψηφία η κυρία Μουστάκη δεν το ψηφίζει και ο κύριος Κορδίνης Λευκό. Είπατε κι εσείς δεν το ψηφίζετε. Και κατά... Με αυτά που αποζημιώνει ήταν εκτός σχεδίου τότε που τα έκανε. Λοιπόν, και η κυρία Συνοδιανού κατά... Μουστάκη κατά, Σκορδίνη Λευκό, κυρία Συνοδιανού κατά. Τελειώσαμε. 3.000 κάτι. Κυρία Πρόεδρε, μας έχει έρθει και ένα... Έγγραφο που λέει πληροφορίε για θέμα έτοιμα έγκριση αποζημίωση επικειμένων περιοχή τη Γράμμου Φοίνικα, κάπου εδώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εντάξει. Επειδή κύριε Βάρσο δεν ήταν εισήγηση από τι προηγούμενε μέρε και ήρθε σήμερα, μοιράστηκε. Γι' αυτό. Ναι.
Προσήλθε η κυρία Παπαδημητρίου. Κυρία Πρόεδρε. Για ποιο θέμα, για το επόμενο ή το προηγούμενο. Γι' αυτό, γι' αυτό. Γιατί έχει τελειώσει. Απάνω στα επικείμενα. Ναι. Τα επικείμενα είναι εντός, είναι εκτός. Και αν είναι και πρώτου 55, πρέπει να πληρώνονται. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και αν έχουν, βέβαια. Ναι, ναι. Πρέπει να πληρώνονται. Τώρα να τελειώνουμε. Γιατί δεν είναι. Όχι, γιατί πραγματικά δημιουργήθηκε ένα θέμα. Δεν εκκρίνουμε τίποτα παράνομο. Όταν οι περιοχές μπαίνουν στο σχέδιο και γίνεται η πράξη εφαρμογής, καταγράφονται τα επικείμενα. Αδιάφορο του αν προϋπήρχαν ή όχι και πότε γίνανε. Ναι, αυτό είναι η πράξη εφαρμογής, αυτό συνεπάγεται. Αυτό δεν μπορώ να ψηφίζω ό,τι θέλω. Όχι, όχι. Ό,τι θέλετε ψηφίζετε. Εμείς διευκρινίζουμε ότι ψηφίζουμε νόμιμα, δεν ψηφίζουμε παράνομα. Είναι επιτροπή αποφασίζει. Λοιπόν, ένα το θέμα. Ένα το θέμα. Λοιπόν, έγκριση χρήσεως εμπορικό κατάστημα πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής.